Τις πρώτες κιόλας ημέρες των γιορτών, αυξημένη ήταν η καταναλωτική κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Μπορεί οι περισσότεροι καβαλιώτες να έμειναν πίσω στη πόλη, όμως πολλοί ήταν και αυτοί οι οποίοι ταξίδεψαν γεμίζοντας με καύσιμα τα οχήματά τους. Ενώ σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, κ. Μιχάλη Μεταξιά, αρκετοί ήταν και επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες και όχι μόνο στην περιοχή μας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο θετικά στην οικονομία του τόπου. Υπάρχει κάποια κίνηση παραπάνω από τις καθημερινές, διότι είπαμε ότι υπάρχει εσωτερική μετακίνηση. Έχουν έρθει και αρκετοί γείτονες Τούρκοι, Βούλγαροι από τις γειτονικές χώρες, αλλά υπάρχει και πολύ εγχώριος τουρισμός από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ζήτηση στα καύσιμα, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, οπότε βοηθάει τον κόσμο να βγει από τα σπίτια να μετακινηθεί. Οι συνθήκες είναι, όπως βλέπουμε, καλοκαιρινές, ανοιξιάτικες και έτσι υπάρχει μια κινητικότητα. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, τα καύσιμα αρχίζουν και ανεβαίνουν λόγω των γεγονότων στην Ερυθρά Θάλασσα, ότι αναγκάζονται πλέον τα πλοία να κάνουν μεγαλύτερη απόσταση, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα και να καθυστερεί την τροφοδοσία των δηληστηρίων, γιατί από την... από τα Αραβικά Εμμυράτα, όπως ξέρουμε, έρχονται οι πρώτοι ύλοι στα δηληστήρια όλου του κόσμου. Έτσι τα ποντοπόρα πλοία, τα δεξαμενόπλοια, αναγκάζονται να κάνουν ένα ταξίδι 20 ημερών επιπλέον, επιβαρύνοντας και χρονικά αλλά και κοστολογικά το προϊόν. Ήδη το πετρέλαιο Brent έχει ανεβεί στις διεθνείς αγορές και στα χρηματιστήρια. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις το καύσιμο τι θα σου συμβεί. Αυτή τη στιγμή που κυμαίνεται η τιμή των υγρών καυσίμων κίνησης? Υπολογίζουμε ότι είμαστε γύρω στο 1,85 με 1,87 η αμόλυβη και γύρω στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης.